8 χρόνια μετά βρισκόμαστε εδώ να τιμήσουμε όλους αυτούς οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στη σεισμό πυρκαγιά του 1953. Είναι δύσκολες μέρες οι οποίες περνάμε. Μην ξεχνάμε αυτή τη στιγμή τις πυρκαγιές που βρίσκονται, που καίγονται σε όλη την Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το συναίσθημα είναι πολύ έντονο και είναι ένας λόγος παραπάνω που τιμούμε, εκτός από τους ακινθινούς και τους κεφαλονίτες που χάσανε τις ζωές τους, αλλά και όλους όσους πλήγηκαν όλο αυτό το διάστημα. Αιωνία η μνήμη σε αυτούς και ποτέ να μην ξαναγίνουν τέτοια δυσάρεστα γεγονότα. Ευχαριστούμε αρχικά όλους όσους ήρθατε για να δώσουμε ένα χώρο τιμή στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν όπως έφυγαν. Ακριβώς την ώρα που έγινε ο μεγάλος σεισμός του 1953, βρισκόμαστε όπως και πέρσι εδώ πέρα, κάποιοι οι οποίοι θέλουν να τους θυμίσουμε. Να ευχηθούμε να μην ξανασυμβεί αυτό το κακό παγκοσμίως, να ευχαριστήσουμε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι παρευρεθήκαν εδώ πέρα και φέτος, ώστε να τελέσουμε αυτό το τρισάγιο και να πούμε ότι πριν από κάποια χρόνια, ο Τάσης ο Αγαλιώτης, ο Κουκής από το Κερί, έγραψε ένα τραγούδι. Το μελοποίησε, το έγραψε, το στίχο και το μελοποίησε. Thank you.
μουσικές, τις νότες και τις μελωδίες, πραγματικά τα λόγια είναι περιτά. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα και εγώ, εκπροσωπώντας το τοπικό συμβούλιο της πόλης, να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον Διονύση τον Νικολόπουλο και όλους όσους έχουν πάρει την πρωτοβουλία. Και θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει θεσμός και θα πρέπει η πολιτεία να στηρίζει αυτές όλες τις προσπάθειες που γίνονται. Πραγματικά, η Πυρκαγιά έδωσε ένα τέλος σε μια παλιά Ζάκυνθο, σε ένα παλιό, κατά κάποιο τρόπο, πολιτισμό της Ζακύνθου, καθώς δεκάδες και εκατοντάδες οικογένειες μετανάστευσαν, έφυγαν από την πόλη της Ζακύνθου. Τα παλιά αρχιτεκτονικά πρότυπα και παλιά Ζάκυνθος γκρεμίστηκε. Δυστυχώς η Ζάκυνθος έχασε το στοίχημα, ώστε να επαναφέρει κατά κάποιο τρόπο την πόλη όπως θα έπρεπε να την επαναφέρει. Τώρα σε εμάς είναι η μεγάλη και βαριά ευθύνη, ώστε να μορφύνουμε την πόλη μας, να δημιουργήσουμε εκείνες συνθήκες, ώστε να είναι η πόλη μας όσο το δυνατόν ομορφότερη, τόσο για εμάς αλλά και για τους επισκέπτες. Επίσης, το μυαλό μας είναι αυτή τη στιγμή και στους συνανθρώπους μας, οι οποίοι έχουν χάσει τις περιουσίες τους στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πραγματικά, το κλίμα είναι πάρα πολύ φορτισμένο και οι μνήμες της σημερινής ημέρας μας ταξιδεύουν νοερά στην Εύε και στην Ηλία. Θα ήθελα και εγώ να στηρίξω όλες αυτές τις οικογένειες, αιωνία η μνήμη όσων έχασαν συνανθρώπους σήμερα, αλλά και αιωνία η μνήμη όσων χάθηκαν οι ζωές τότε, το 1953, στη Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Σας ευχαριστώ πολύ.